Δίπλαρο. Πάει πάρα πολύ καιρό να τους έχω και τους δύο μαζί για να τα λέμε. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Λοιπόν, καλημέρα, ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει και δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω σε σύγκριση με άλλες χώρες και το τι γίνεται. Όμως έχουμε πάρα πολλά βήματα μπροστά να κάνουμε, κύριε Δίπλαρε. Ναι, πολύ ωστά έχεις επισημάνει, αγαπητή Κατερίνα, ότι το θέμα με τις πρώτες βοήθειες ήταν ένα θέμα το οποίο εδώ και χρόνια δυστυχώς ταλανίζει τον τομέα της υγείας μας. Και εκτιμούσαμε ότι με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, λόγω και της εμπλοκής των προσωπικών ιατρών των ασθενών, δεν θα είχαμε περιστατικά τα οποία δυστυχώς παρακολουθούμε το τελευταίο κυρίως χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν θα πήγαινε με το ψιλουπίδι μας, με επιτραπή έκφραση, όλος ο κόσμος εκεί στις πρώτες βοήθειες, με αποτέλεσμα να έχουμε την συμφόρηση την οποία έχουμε ή να υπάρχουν καθυστερήσεις. Το χρονικό διάστημα το τελευταίο βλέπουμε ότι έχουμε και συγκεκριμένες καταγγελίες και από συγγενείς ασθενών που δυστυχώς έχουν χάσει και τη ζωή τους. Περιστατικά τα οποία διερευνώνται σίγουρα από την αστυνομία και θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα εμβρήματα. Προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είτε σε καθυστερήσεις, σε διαγνωστικές εξετάσεις και σε διάφορα άλλα ζητήματα, όπως οι ειδικοί γιατροί, οι οποίοι θα πρέπει να κατέβουν στις πρώτες βοήθειες, να εξετάσουν ασθενείς και βρίσκονται στους θανάμους και υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ρυθμιστεί τάχιστα. Υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες έχουν κατατεθεί και ενώπιον του Υπουργού Υγείας, εξ όσων γνωρίζω, που αφορούν και αυστηρότερους ελέγχους και καλύτερη εποπτεία, και θα πρέπει να τρέξουμε όσον αφορά αυτό το ζήτημα με πιο γρήγορους ρυθμούς, ούτως ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα τα οποία βλέπαμε πριν από την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ναι, ακριβώς. Γιατί, κύριε Κέτσιρη, έρχομαι σε εσάς. Γιατί δεν γίνεται να πηγαίνει ένας άνθρωπος και να μπαίνει 2, 3, 4 ώρες στο τμήμα πρώτων βοηθειών για να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά εμείς το γύρουμε, γιατί μάθαμε ότι έγινε μία σύσκεψη. Και το αποτέλεσμα αυτής ποιο ήταν? Ότι θα πρέπει να γίνει κάτι, αυτό το ξέραμε. Κυρία Αγαπητού, σας θυμίζω ότι υπήρξαν και καταγγελίες πριν από λίγους μήνες ότι υπήρξε ασθενής στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας που περίμενε 48 ώρες, παρακαλώ. Ναι, θυμάμαι, για να 49, τον δει, δεν κάνω λάθος. Δηλαδή ήταν περισσότερες από 2 μέρες. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν και άλλα περιστατικά και στη Λάρνακα, στο τμήμα ατυχημάτων και πηγών των περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, πριν 2 μέρες υπήρξαν ανάλογες καταγγελίες για μεγάλες καθυστερήσεις. Ξέρετε, σας θυμάστε επίσης και οι τηλεθεατές σας θυμούνται ότι μόλις ανέλαβε ο κύριος Χατζηπαντέλας είχε πάει ο ίδιος στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου. Και πήγαινε και εγκόγνητο από ό,τι μας είπε και ο ίδιος. Ευνηδιαστικά ακριβώς για να διαπιστώσει η δυσόμαση το πρόβλημα το οποίο προφανώς υπάρχει, γιατί δεν είναι τρελοί ούτε οι γιατροί ούτε οι νοσηλευτές, αλλά ούτε και οι πολίτες, οι ασθενείς, οι οποίοι καταγγέλνουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, πέραν των συσκέψεων, των συνεδριάσεων και των προτάσεων οι οποίες μπαίνουν κάτω στο χαρτί, ναι, και στα χαρτιά, θα πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις επιτέλους για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Υλοποιήσιμες βεβαίως αποφάσεις, έτσι. Ενώ αποφάσεις οι οποίες να υλοποιούνται εδώ και τώρα. Δηλαδή το να παίρνεις μια απόφαση η οποία ενδεχομένως να μην μπορεί να υλοποιηθεί δεν είναι λύση. Σωστά το διευκρινίζεται. Αποφάσεις είναι να αναλαμβάνονται, είναι άλλο να δίνονται υποσχέσεις ότι θα υλοποιηθούν κάποια πράγματα, όπως έγινε με τους νεφροπαθείς στο Γενικό Νοσοκομείο της Αμμοχώστου και δεν είχαν έρθει. Θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες. Βεβαίως και θυμάμαστε. Τα μηχανήματα, έτσι, και άλλο να υλοποιούνται. Σωστά. Και η υλοποίηση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της εξίσωσης. Υπάρχει ένα ζήτημα στελέχωσης στις πρώτες βοήθειες των γενικών νοσοκομείων. Αυτό το λένε και διαμαρτύρονται έντονα και γιατροί και νοσηλευτές και ο κόσμος. Ναι. Την ίδια ώρα, θα σας πω για παράδειγμα το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας, που το ξέρω πολύ καλά γιατί κατοικώ στην πόλη. Το πρωτόκολλο λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 2 γιατροί στις πρώτες βοήθειες και υπάρχει ένας γιατρός και ένας ειδικευόμενος. Και ο ειδικευόμενος άνθρωπος εκεί, οι υπηρεσίες προσφέρει
και μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Όμως δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες τις οποίες θα έπρεπε να εξυπηρετούνται στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Πρέπει να πούμε επίσης και ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και θα έπρεπε να ενισχυθούν τα ΤΑΕΠ αυτή τη στιγμή. Όταν πάει κάποιος ασθενής εκεί, θα υποβληθεί, εφόσον κρυθεί ότι θα νοσηλευτεί και θα μείνει κάποιες ώρες, θα πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο COVID. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαδικασία, εφόσον γίνει PCR, καθυστερεί για ένα χρονικό διάστημα. Αυτός ο ασθενής κρατά κάποιο κρεβάτι στις πρώτες βοήθειες ή μεταφέρεται σε παρακείμενο θάλαμο. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Όλο αυτό το ζήτημα υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί επιτέλους. Δεν λέμε ότι προφανώς δεν πρέπει να γίνεται έλεγχος PCR, θα πρέπει να γίνεται, όμως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο. Επίσης θέλω λίγο να έρθω στον κύριο Διπλαρό και επειδή υπάρχουν και κάποιες έτσι... όχι διευκρινήσεις, κάποιες τοποθετήσεις ότι έχουν μπει όλα στο... έχει μπει το νερό στα βλάκι και τα λοιπά. Έχω δύο μηνύματα εδώ, τα οποία τα διάβαζα και χθες το βράδυ που ήθελα να σας ρωτήσω, από μανούλες που έχουν πάρει τα παιδιά τους τις πρώτες βοήθειες. Γιατί δεν υπάρχουν ακόμα πρώτες βοήθειες στο Μακάρι νοσοκομείο, κύριε Διπλάρη, το ξέρουμε αυτό. Βεβαίως ακούμε και από το 20 και από το 21 ότι αυτό θα γίνει. Είχαμε πιστεί ότι θα γινόντουσαν πρώτες βοήθειες στο Μακάρι νοσοκομείο τα παιδιά. Δεν γίνεται να μου γράφει μάνα ότι ήταν 3,5 ώρες τις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας μέχρι να την παραπέμψουν στο Μακάριο. Ναι, Κατερίνα, είναι περιστατικά αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτα. Και μα είναι θέλετε, πραγματικά απαράδεκτα, θυμάστε... γιατί για όνομα, αφού να σου πω αν το μωρό μου, και εγώ μένω και δίπλα από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, αλλά αν πάω αύριο στο Γενικό, αν μη κακό πρέπει χρειαστεί να πω στις πρώτες βοήθειες, και εγώ και οποιοδήποτε, και αυτές οι δύο μαμάδες, πατεράδες, να παίρνουν τα παιδιά τους, να περιμένουν 3,5 και 4 ώρες για να τους δώσουν παραπεμπτικό να πάνε στο Μακάριο. Γιατί δεν υπάρχουν πρώτες βοήθειες για τα μωρά μας. Ναι, πέραν του ότι το χαρακτηρίζουμε απαράδεκτο και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή σε κανένα αυτό το γεγονός, θα πρέπει να πούμε τι είναι εκείνο το οποίο δρομολογείται να γίνει. Πρόσφατα, πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο Υπουργός Υγείας έχει πει ότι αποτελεί προσωπικό του στοίχημα η δημιουργία πρώτων βοηθειών είτε στο Μακάριο είτε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας για τα παιδιά. Μάλιστα, και μάλιστα η δημιουργία των πρώτων βοηθειών σε διάστημα 3 μηνών. Και μάλιστα δεν θα αναμένουμε να χτιστούν τα νέα κτίρια ή τέλος πάντων νέοι χώροι για να δημιουργήσουμε τις πρώτες βοήθειες για τα παιδιά, γιατί αντιλαμβάνεστε πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει και πόσες καθυστερήσεις θα έχουμε. Ένα αυτό. Δεύτερο, να θυμίσω και νομίζω το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η πρώτη επίσκεψη Ευνηδιαστικής της Επιτροπής Υγείας μετά την πρώτη συνέδρια την οποία είχαμε κάνει ήταν να επισκεφθούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας τις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, που και εκεί είχαμε ακούσει και είχαμε γίνει δέκτες όλοι πολλών παραπώνων. Mm. Εκείνο το οποίο θα επιλύσει, θεωρούμε, το ζήτημα είναι η ένταξη των τμήματων πρώτων βοηθειών όλων των ιδιωτικών νοσοκομείων σε αυτό το σχέδιο που λέμε πρώτες βοήθειες. Τώρα αυτό το λέτε και είναι σωστό. Από την άλλη, βεβαίως, πρέπει να δούμε για να γίνουν οι κατάλληλα συμβόλαια και συμφωνίες. Θα μπούμε σε άλλες κουβέντες τώρα, βεβαίως, έτσι. Για το πώς γίνονται συμφωνίες για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τι είναι μέσα στο ΓΕΣΥ και τι είναι έξω από το ΓΕΣΥ και πώς δίνονται τα συμβόλαια. Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έχω πάρα πολλά να πω και γι' αυτό έχουμε θα την καλέσουμε την ερχόμενη εβδομάδα σύσκεψη όλων των φορέων στην Επιτροπή Υγείας, όχι όπως αυτή τη συνεδρία που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά για να δούμε επιτέλους πώς λύνουμε προβλήματα και όχι να τα, είτε να τα αυξάνουμε, είτε τέλος πάντων να διαιωνίζονται και χωρίς να δίνουμε λύσεις. Γιατί και εγώ και ο συνάδελφος ο Νίκος ο Κέτσιρος είμαστε των πρακτικών λύσεων και τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει. Η έκκληση την οποία απευθύνουμε ως Επιτροπή Υγείας και θεωρώ ομόφωνα είναι προς τους αρμόδιους, τους κατελήν αρμόδιους. Είτε αυτός ονομάζεται Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας, είτε αυτός ονομάζεται ΟΚΙΠΗ, είτε αυτό είναι Υπουργείο Υγείας, είναι να τρέξουν τάχιστα όλες τις διαδικασίες, να προβούν σε συμφωνίες με συγκεκριμένα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, γιατί για να εφαρμοστεί το Γενικό Σχέδιο Υγείας και να παρέχουμε ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους ασθενείς μας, πρέπει δυστυχώς η
ευτυχώς να ενταχθούν όλοι μέσα σε αυτό το γενικό σχέδιο υγείας, mm-hmm. να τρέξουν τις διαδικασίες ούτως ώστε να προβούν σε συμφωνίες. Το αν είναι συμφέρουσες, αν είναι νόμιμες ή αν δεν είναι, είναι άλλο θέμα αυτό που εννοείται ότι θα πρέπει επίσης να είναι. Θα πρέπει να και εξεταστεί βεβαίως. Και θα τύχει χειρισμού από άλλους αρμόδιους φορείς, είτε αυτή είναι ηλεκτρική υπηρεσία είτε οποιοδήποτε. Εμείς εκείνο το οποίο ζητάμε είναι να τρέξουν οι διαδικασίες με χίλια, τάχιστα, ούτως ώστε επιτέλους να ενταχθούν τα τμήματα αυτά των πρώτων βοηθειών και των ιδιωτικών νοσοκομείων σε αυτό το οποίο λέμε και εσύ, ούτως ώστε και αποσυμφόρηση να υπάρχει και να υπάρχει γρηγορότερη εξυπηρέτηση και να μην έχουμε εν έτη 2022 και αυτές να συνδούμε θύματα για αποκαθυστερήσεις στις πρώτες βοήθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δεκλάρε. Λοιπόν, κύριε Κέτρε, τελευταίο σχόλιο και από εσάς, γιατί θα πρέπει και στις πρώτες βοήθειες στα δημόσια νοσηλευτήρια να υπάρχουν και τα μέσα για να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους, και να κλείσουμε με αυτό. Ωραία, έχουν τεθεί δύο βασικά ζητήματα και θα τα πω πάρα πολύ σύντομα. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι οι πρώτες βοήθειες στο Μακάριο νοσοκομείο. Ένα θέμα το οποίο χρονίζει, έχει, ο Υπουργός Υγείας έχει εξαγγείλει την απόφαση, τη χαιρετίζουμε την απόφαση, αλλά όπως έχεις πει και εσύ, κυρία Αγαπητού, πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Και το ζήτημα για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση είναι η στελέχωση. Και το αντιλαμβάνεστε ότι κανένας γιατρός που είναι στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού, της Πάφου, δεν καθυστερεί να δει τα παιδιά γιατί θέλει να πιει τον καφέ του ή γιατί θέλει να λουφάξει. Το πρόβλημα είναι ότι γιατί δεν υπάρχει στελέχωση. Αν κάνουμε άλλο ένα τμήμα πρώτων βοηθειών και δεν υπάρχει ανάλογη και πρέπουσα αυτή που απαιτείται στελέχωση, τότε θα δημιουργήσουμε άλλο ένα τμήμα πρωτοβουλίων που θα έχει το ίδιο πρόβλημα. Επομένως, αυτό το ζήτημα πρέπει να το λύσουμε παντού και να δημιουργήσουμε, ναι, ξεχωριστή ο τμήμα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών στο Μακάριο νοσοκομείο, γιατί είναι κάτι οπωσδήποτε που θα βοηθήσει αναμφίβολα. Σε σχέση με τα ιδιωτικά τα ΕΠ, πρέπει να σας πω ότι είναι πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι πρέπει τα ιδιωτικά τμήματα ατυχημάτων να ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, δεδομένου όμως και θα πρέπει να τρέξουμε τις διαδικασίες για να γίνει σωστά αυτή η ένταξη των ΤΑΕΠ, ότι θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ποιότητας, στελέχωσης, εξοπλισμού και εκπαίδευσης. Τι να τα κάνω τα ΤΑΕΠ, εάν πηγαίνει κάποιος ασθενής, κάποιο περιστατικό σε ιδιωτικό ΤΑΕΠ και επειδή δεν υπάρχει ο ανάλογος εξοπλισμός, εκπαίδευση ή στελέχωση, να παραπέμπεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας που έχει όλες τις ειδικότητες. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό να γίνονται εξαγγελίες, αλλά την ίδια ώρα πρακτικά θα πρέπει να λαμβάνονται οι σωστές αποφάσεις για να είμαστε και αποτελεσματικοί. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Σας και ευχαριστώ κάτι θερμά. Τελευταία μου επιτρέπει 10 δευτερόλεπτα. Θα το θέσουμε και την Πέμπτη στον κύριο Δίπλαρο, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας. Είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθεί. Θα το θέσω και τώρα στον αέρα ότι πρέπει να επανέλθει το θέμα το σκανδάλου των ακτινοδιαγνωστικών. Κάποιοι νομίζουν ότι το αφήσαμε πίσω. Και ξέρω ότι ο κύριος Δίπλαρος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για το συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να μπει στην ατζέντα τουλάχιστον σε 15 μέρες για να μην νομίζουν κάποιοι ότι το ξεχάσαμε και κάμενε συνεδρία για τις εντυπώσεις. Θα πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να αγγίξουμε και να σπάσουμε αποστήματα όπου υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, να είστε καλά.